Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Ρίξαμε τον φίλο τον Αντώνη τον Μαρκούλη. Είχε σειρά πιο μπροστά να βγει, αλλά επειδή ήταν η υπόθεση με τον Λάζαρο Τζαβδαρίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν ραντεβού κλεισμένα και υπήρξε μία πίεση. Γι' αυτόν τον λόγο, αναγκαστικά κάναμε κατάχρηση της φιλίας και ρίξαμε λίγο τον Αντώνη. Κύριε Μαρκούλη, καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, κύριε Καφτεράνη. Θα γίνει συνήθεια πλέον από εδώ και πέρα. Όταν έρθει, ξέρει, θα σε ρίχνω. Είστε ο συνήθι ύποπτο πλέον. Και δεν είναι αυτό. Είχαν στηθεί στα ραδιόφωνα για να ακούσουν εμένα. Σωστά. Και ακούσανε άλλον και τώρα έπεσε και η ακροματικότητα. Δεν μας ακούσει κανένας γιατί νομίζανε ότι 6 ώρα θα βγει ο άλλος. Σωστό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, προχωρήσουμε στα θέματα. Να ρωτήσω λίγο. Αυτό όμως είναι και καλό, διότι αυτοί που ξέραν ότι 6 ώρα αντί να ακούσουν άλλον. Μα δεν έχουν μειωμένη θεαματικότητα αυτή. Εμείς έχουμε την αυξημένη τώρα. Α, χάσανε αυτή. Καταλάβατε. Λοιπόν. Να ρωτήσω λίγο, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε το θέμα του κυκλοφοριακού. Γι' αυτόν τον λόγο είχα ανακοινώσει και πιο μπροστά ότι σας καλέσαμε. Και από τις προτάσεις που κατετέθησαν, η μία ήταν του μελετητή με 5-6 προτάσεις. Την Πέμπτη επέλεξε. 6 προτάσεις. Ενώ εσείς είχατε 6 προτάσεις. Την Πέμπτη επέλεξε, αν δεν κάνω λάθος, η πλειοψηφία. Και εσείς είχατε μία διαφορετική πρόταση. Θέλω καταρχήν να μου πείτε ποιες ήταν οι ενστάσεις σας για την πρόταση που κατετέθη, την μονοδρόμηση. Και το δεύτερο, ποια είναι η δική σας πρόταση. Καταρχάς, να πούμε, δεν μιλούσαμε για κυκλοφοριακό. Εδώ μιλούσαν για μη κυκλοφοριακό. Δηλαδή, έτσι όλες οι προτάσεις οδηγούσαν στη μη κυκλοφορία αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης Βέρης, στον αποκλεισμό των οχημάτων. Και επομένως, κατ' επέκταση, τον αποκλεισμό των πεζών, γιατί στα αυτοκίνητα, από ό,τι είναι γνωστό, επιβαίνουν άνθρωποι. Επομένως, όταν αποκλείεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Καταλογική είναι εκδοχή. Ωραία, αποκλείονται οι πεζοί ουσιαστικά από την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης της Βέρειας. Αυτό το οποίο η παρούσα δημοτική αρχή δεν μπόρεσε να καταλάβει ακόμη είναι ότι δημιούργησε ένα χάος, ένα κυκλοφοριακό χάος με το έργο της ανάπλασης. Το επέτεινε αυτό το πρόβλημα το κυκλοφοριακό στην πόλη της Βέρειας και ήρθε εκ των υστέρων χωρίς να υπάρχει μελέτη. Το είχα τονίσει σε προηγούμενες συνεντεύξεις που έχουμε δώσει εδώ πέρα ότι για το ζήτημα της ανάπλασης δεν υπήρχε κυκλοφοριακή μελέτη. Παρά τα αυτά, επέμεναν την έχουν τελειώνει η ανάπλαση. Δημιούργησε τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει και ήρθανε τώρα να πούνε ότι θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, δημιουργούν έναν καρκινοπαθή και λένε μετά με τον αμίαντο κτλ. Και λένε τώρα θα το θεραπεύσουμε. Πώς θα το θεραπεύσουμε, δίνοντας και άλλον αμίαντο. Εν πάση περιπτώσει, οι λύσεις συγκεκριμένες, οι οποίες πρότεινε η Δημοτική Αρχή και ο μελετητής, ο οποίος λειτουργούσε, να σας πω και υπόπτως στην παρούσα φάση, λόγω του γεγονότος ότι από τον Αύγουστο του 2013 ενεργεί τη συγκεκριμένη μελέτη, γνωρίζοντας ότι γίνεται παράλληλα το έργο της ανάπλασης. Θεωρώ ότι τα συμπεράσματα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε συγκεκριμένη μελέτη μέσα, ότι δεν είναι ασφαλή. Δεν είναι ασφαλή. Δεν μπορεί να κάνεις μετρήσεις όταν δεν είναι φυσιολογική η ροή κυκλοφορία σε μια πόλη. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία προσπάθησε η Δημοτική Αρχή να αναδείξει ως σημαίνοντα, ένα ζήτημα είναι αυτό της ανάδειξης των αρχαιοτήτων στην Οδό Μητροπόλεως. Δήθεν σεβόμενο την απόφαση του ΣΤΕ. Καταρχάς, η απόφαση του ΣΤΕ μιλάει για ανάδειξη των αρχαιοτήτων, δηλαδή την επαναφορά στην προτέρα κατάσταση. Γιατί η κατάσταση 1997-2002. Ουσιαστικά θα πρέπει να στενεύσει πάλι ο δρόμος, να αναδειχθούν οι αρχαιότητες και να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν προέκυψε από τη μελέτη. Αυτό το οποίο προέκυψε είναι ότι θα γίνει μια μονοδρόμηση του υπάρχοντος οδικού άξονα. Τα άλλα ζητήματα τα οποία βάλαμε εμείς είναι ότι αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού. Βεβαίως. Αυτό είναι τυπικό, αλλά είναι ουσιαστικό υπό την έννοια ότι θα πρέπει από τον ίδιο τον νόμο να υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις για την μονοδρόμηση, για τη δημιουργία τέτοιων συνθήκων σε ένα τμήμα της Εθνικής Οδού. Δεν μπορείς την Εθνική Οδό δηλαδή να τη διαχειριστείς κατά το ΔΟΚΟΥΝ. Θα πρέπει να υπάρχουν οι απόψεις της αρμόδιας περιβαλλοντικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι απόψεις της περιφέρειας, οι απόψεις της διεύθυνσης. Τη αστυνομική διεύθυνση συμμαθία, δηλαδή το αρμόδιο τμήμα τροχέα, αυτά εδώ δεν λείπουν. Και δεν εξέδεσε ο μελετητή κανένα από αυτά τα στοιχεία. Πώς είναι δυνατόν εμείς να συμπράξουμε σε αυτό το έγκλημα, δηλαδή να έρθουμε και να σιγοντάρουμε, να πούμε την πρώτη, τη δεύτερη, τη τρίτη ή την έκτη πρόταση, όταν δεν υπάρχει η έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και όταν ρωτήσαμε τον μελετητή, αν τυχόν είναι τμήμα τη Εθνική Οδού ή του Επαρχιακού Δικτύου, μα είπε. Ότι δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι κτλ. Με νομίσματα εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Και η θέση μας ήταν σαφής. Είπαμε ότι τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν την ψηφίσουμε. Μάλιστα.
Πείτε μου λίγο τώρα, καταθέσατε δύο προτάσεις. Ναι. Η μία πρότασή σας αφορούσε το ιδεατό. Ιδεατό. Ναι, το ιδεατό. Ναι. Και η δεύτερη πρότασή σας αφορούσε τα πραγματικά δεδομένα. Αυτά που έχουμε σήμερα. Ναι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς, να σας πω, όσον αφορά το ιδεατό, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ελληνικά, εμείς είπαμε το εξής. Δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Επειδή... Στόκι, δεν ξέρω πώς λέτε. Λοιπόν, όταν θέλεις να λύσεις κάποιο πρόβλημα, αν θέλεις να το λύσεις, και το επεσήμανε και ο επενδυτής, λέει εδώ λείπουν 1000 θέσεις τάχνης. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βρούμε χώρους που θα φιλοξενήσουν 1000 αυτοκίνητα. Αυτό δεν λείπει. Άρα θα πρέπει να βρούμε 4 χώρους στο κέντρο της πόλης Βέρειας. Μπορούμε να τους βρούμε. Υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες? Δεν υπάρχουν. Ή θα πρέπει να, για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις φτηνής και μαζικής προσέλευσης του κοινού των πολιτών στο κέντρο της Βέρειας, να έχουμε μέσα τέτοια, δηλαδή μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε σταθερής τροχιάς, γιατί κάποιοι κοροϊδεύουν και λένε για τραμ και τα λοιπά. Να σας πω κάτι. Αν η Βέρεια μπορούσε να έχει τραμ, θα ήταν καλό να το έχει. Δεν μπορεί όμως, γιατί είναι ασύμφορο. Ή να έχει συχνή κυκλοφορία, μίνι μπας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσέλευση των πολιτών στο κέντρο της πόλης Βέρειας, ή των τουριστών, ή των επισκεπτών της πόλης Βέρειας. Στην προηγουμένη περίπτωση, λοιπόν, αυτό είναι το ιδεατό. Το εφικτό τώρα, τι μπορούμε, εφόσον δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε στο κέντρο της πόλης αυτό, θα πρέπει να πάρουμε 4 οικόπεδα μεγάλα, περιφερειακά, ενδεχόμενα και δημοτικά, να δημιουργήσουμε εκεί πέρα τις προϋποθέσεις για την ασφαλή εγκατάσταση, φιλοξενία αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων κτλ. Χαμηλού κόστους. Ναι, έτσι. Και να δημιουργήσουμε και ένα ακτινοτό σύστημα εξυπηρέτησης με τα μέσα. Μεταφέρονται οι πολίτες από εκεί. Οι πολίτες από εκεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα λεωφορεία, με μίνι μπας, με 3-4 πόσα υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, μίνι μπας. Και αν χρειαστεί, και ο ίδιος ο Δήμος να ασκήσει και μια πολιτική μεταφορά. Εγώ να σας πω κάτι. Πήγα στην Αλόνηση το καλοκαίρι και είδα το λεωφορείο δουλεύει μέχρι τις 2,5 ώρα και μεταφέρει κόσμο, τουρίστες από τη χώρα, στο λιμάνι και ούτω καθεξής. Και δουλεύει αυτή η γραμμή ανά 5 λεπτά μέχρι τις 2 το βράδυ. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει στην Βέρεια. Μπορούν να γίνουν οπουδήποτε αλλού και δεν μπορούν εκτός να γίνουν στην Βέρεια. Ναι. Και αυτό είναι το. Τέλος πάντων, αυτό μπορεί να αυτό γίνει. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Δεν χρειάζεται. Και το είχαμε και στο πρόγραμμά μας. Ναι, ιδιαίτερο κόστος. Εμείς το είχαμε υποσχεθεί και το υποσχεθήκαμε και στον Δήμαρχο της Βέρειας. Ότι στα 5 χρόνια μόλις ο λαός της Βέρειας μας αναδείξει. Κάνει λίγο πιο λιανό αυτό. Είπαμε ότι μόλις ο κόσμος επιλέξει τη δική μας την παράταξη, προτεραιότητα στο δημότιο ή όπως αλλιώς το ονομάζεται, γιατί εμείς δεν είμαστε καθυλωμένοι ή προσυλλωμένοι στα θέσπατα και δεν έχουμε ταμπού. Μπορεί να αλλάξουμε, εν πάση περιπτώσει, και ονόματα. Αλλά φιλοσοφία δεν πρόκειται να αλλάξουμε υπό την έννοια της αντιμετώπισης των προβλημάτων του κόσμου. Σχετίζεται ο βασικός πυρήνας, εμείς λέμε ότι θα καταργήσουμε αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα επαναφέρουμε τη φυσιολογικότητα στην πόλη της Βέρειας και να είστε σίγουροι ότι οι πολίτες της Βέρειας θα χαίρονται που θα κυκλοφορούν στο κέντρο της Βέρειας και οι οδηγοί που περνάνε μέσα από τη Βέρεια θα χαίρονται που περνάνε μέσα από τη Βέρεια. Αυτή η θέση σας δημιουργεί μία ένταση μεταξύ ημών με ύψιλον και του κυρίου Δημάρχου, γιατί βλέπουμε ότι σε εσάς έχει μία. Κύριε Καστεράνη, εσείς τώρα, τι, να σας πω. Έχει μια αδυναμία, δηλαδή, όταν τοποθετήσετε μια. Εσείς είχατε φιλοξενήσει, τώρα να παίρνω και παλιές ιστορίες, 6 υποψήφιους δημάρχους. Εμένα, επειδή πάλι ήμουν φίλος, με αφήσατε λόγω έλλειψη χωρικού σχεδιασμού. Είναι γίνει στην ίδια τώρα, μόλις την καλέσουμε, δεν θα. Λοιπόν, είχατε χαρακτηρίσει έναν εκ των υποψηφίων Κιμ Γιόνγκ Ουν. Κιμ Γιόνγκ Ουν. Βόρεια Κορέα. Δεν ξέρω αν είναι Βόρεια Κορέα. Εκεί είναι, όλοι είναι μαζεμένοι. Ναι. Τα ξαδέρφια δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται το τίτλο αυτό τον σύλληψε άλλο τώρα. Εγώ τι θέλω να πω. Θέλει την επόμενη φορά να αποκαλέσετε άλλον με αυτό το τίτλο, με αυτό το όνομα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι καταρχάς ο Δήμαρχος υλοποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σωστό. 1. 2. Η συμπολίτευση πρέπει να καταλάβει και τι υπάρχει. Ο θεσμός της πλειοψηφίας, της μειοψηφίας κτλ., της ίσονος, της μίζωνος κτλ. Υπάρχει. Λοιπόν, θα πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι αυτοί είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτοί είναι που χαράσουν τους άξονες της πολιτικής κυβερνητικής και είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν
Και ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος υλοποιεί τις αποφάσεις. Ο Δήμαρχος θα πρέπει να καταλάβει ότι η αντιπολίτευση δεν είναι για να χειροκροτεί. Δεν πρέπει να σταματήσουν τα Κώστα μου, τα Γιώργο μου, τα Νίκο μου και ούτω καθεξής. Θα πρέπει εκεί πέρα να μάθουν όλοι να αντιμετωπίζουν και τους πολιτικούς αρχηγούς των παρατάξεων. Με σεβασμό για τις απόψεις. Θα πρέπει να επιδέχονται κριτικής και θα πρέπει να αποδέχονται επιπλέον την άποψη της μειοψηφίας και να την υιοθετούν όταν υπάρχει. Και φρονώ ότι πάρα πολλές φορές υπάρχει το δίκαιο με το μέρος μας. Και εμείς λέμε ότι σε κάθε περίπτωση αυτό θα το διαφυλάξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, όσο και αν κουράζουμε κάποιους, αυτούς που έχουν τις καρέκλες και έχουν βιδωθεί τις καρέκλες, όσο και να τους κουράζουμε, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Και δεν θα επιτρέψουμε καθεστωτικές αντιλήψεις σε κάθε έκφρασή τους, είτε αφορά δημοτικούς συμβούλους, είτε αφορά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί από ό,τι ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα, τη Τετάρτη, εκδικάζεται και μία υπόθεση που αφορά αγωγή του δημοτικών. Τη προηγούμενη δημοτική αρχή. Ναι, εναντίον συναδέλφου σα, δημοσιογράφου, ναι, ο οποίο απλώ έκανε το μέγα έγκλημα να αναμεταδώσει τι απόψει κάποιου πολίτη. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα για τα μέσα. Και βέβαια υπάρχει και ευθύνη. Όταν τολμήσει να πει κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λέει η δημοτική αρχή ή οι έχοντες στην εξουσία πρόσκαιρα και παροδικά, το πρώτο πράγμα το οποίο προσπαθούν να σε εκφοβήσουν. Έτσι. Δεν επιχειρούν να αντιπαραθέσουν απόψεις και να πούν ότι αυτό δεν είναι έτσι ή αλλιώς. Ας αποδείξουν ότι έχουν δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Και το ζήτημα είναι η ευθύνη βαρύνει ιδιαίτερα και τα υποκείμενα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία κάνουν τα σκαμνάκια. Δεν μπορεί, δηλαδή. Εδώ έπρεπε ο σύσσωμος ο κόσμος, αν θέλετε, να απέχει από την κάλυψη των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και όλων. Καταρχάς, το μέγιστο, το οποίο το έχω θέσει ήδη δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ενώ υποσχέθηκε η παρούσα Δημοτική Αρχή ότι απευθείας μεταδόσεις των συνεδριάσεων, παρά τα αυτά δεν έχουν κάνει και δεν τους συμφέρει να το κάνουν γιατί θα αποκαλυφθεί η γύμνια τους. Εμείς δεν φοβόμαστε ούτε τη δημόσια έκφραση ούτε το δημόσιο διάλογο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Μαργούλη. Θέλω μόνο μία επισήμανη στάση να κάνω. Γιατί αδικήθηκαν κάποιοι στην δημοτική κοινότητα Βέρειας. Χθες το βράδυ είχε μια συνεδρίαση. Η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Η πρόεδρος μπορεί να συμφωνήσει με το περιεχόμενο της ή να διαφωνείς, είχε υποπέσει σε λάθη στην προηγούμενη συνεδρίαση. Χθες ήταν στη διαδικασία άψογη. Ξεκίνησε στην ώρα της. Κράτησε τη διαδικασία. Τοποθετήθηκε, είπε την άποψή της, κάνει υπηρεσιακό παράγοντα. Μίλησε ο υπηρεσιακός παράγοντας όση ώρα έπρεπε και πήγε στην υπηρεσία του. Πέρασε έξω, σωστά, το Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο, θα αποφασίσει. Υπήρξε μία αντιπαράθεση. Δημιουργήθηκαν κάποιες επιτροπές. Θα πεις τώρα βέβαια και ποιος ρωτάει, διότι την ίδια τη δημοτική κοινότητα προσπαθούν να την απαξιώσουν έχοντας συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν την ρωτούν, ούτε την αγνοούν και την ενημερώνουν. Δημιούργησε κάποιες υποεπιτροπές. Στις επιτροπές αυτές είχε το δικαίωμα η πρόεδρος να ορίσει δύο πολίτες. Τους όρισε και τους δύο. Σωστά η αντιπολίτευση έβαλε θέμα λέγοντας ότι στην πρώτη συνεδρίαση μας είπατε ότι δεν υπάρχουν συμπολιτεύσεις και αντιπολιτεύσεις. Ότι είμαστε ένα σώμα και ότι μαζί θα αποφασίζουμε στο μέλλον και ότι μαζί θα παίρνουμε τις αποφάσεις για το καλό της πόλης. Εάν λοιπόν θέλετε να πάμε μαζί, δώστε μας την ευκαιρία να σας φέρουμε και εμείς μία πρόταση ενός πολίτη. Είπε, διαφωνώ κάθετα με αυτό, ότι εγώ έχω το δικαίωμα να ορίσω τους δύο και τους ορίζω. Εντάξει, όρισε τους, αλλά όμως αυτό που προσπάθησε. Εμείς ζητά συνένεση. Όμως αυτό που υπόθηκε προς τα έξω ότι φτάσανε. Είναι αστεία πράγματα. Υπήρξε μία συζήτηση, μία αντιπαράθεση σε ένα επίπεδο, σε πολύ καλό επίπεδο και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν υπάρχει αντιπαράθεση, διότι η αντιπολίτευση έβαλε το θέμα αυτό, πολύ σωστά το έβαλε το θέμα και δεν συνέχισε το διάλογο λέγοντας ότι μην μας διώχνετε από τις συνεδριάσεις, διότι αν συνεχίσετε αυτή την πρακτική θα φύγουμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Σωστές πολιτικές επιλογές. Δεν αντιλαμβάνομαι, δεν υπήρξε κανένα θέμα. Όπως προς τα έξω βγήκε ότι ξέρεις έγινε αστεία πράγματα. Και κάτι ακόμα. Πρέπει να προφυλάξουμε λίγο νέα στελέχη τα οποία μπαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα οποία θα αποτελέσουν τη μαγιά για το αύριο. Διότι αν από τώρα προσπαθούμε να γελιοποιήσουμε ή να καθοδηγήσουμε ή να καθυποτάξουμε την όποια όμορφη άποψη ξεκινάει από τα νέα παιδιά, θεωρώντας ότι εμείς οι παλιοί, και οι παλιοί δηλαδή έχει κούφταλα που είναι για τα μπάζα, ότι πρέπει να καθοδηγούμε, αντιλαμβάνεις ότι πρέπει να μείνει τίποτα στο τέλος. Πρέπει να έχουμε τους ίδιους τους μαθουσάδες, αυτούς όλους για 400 χρόνια πάντως, δηλαδή, να παράγουν την ανυπαρξία. Κύριε Καυτερά, να πω κάτι. Έχει ευθύνη και η αντιπολίτευση. Εμείς συνειδητά έχουμε επιλέξει εξαιτίας αυτής της ακαψίας που δείχνει η Δημοτική Αρχή να απέχουμε από όλες τις επιτροπές. Δεν συμμετέχουμε σε καμιά επιτροπή.
Γιατί πλέον και οι επιτροπές δεν λειτουργούν, αλλά και ο τρόπος κατά τον οποίο αποφασίζουν οι συγκεκριμένες επιτροπές δεν δίνουν τη δυνατότητα έκφρασης άλλων απόψεων. Επομένως, είναι σκέτη κοροϊδία να συμμετέχει σε μια επιτροπή και να πηγαίνει να κοροϊδεύσει ουσιαστικά τον εαυτό σου. Κύριε Μαρκούλη, πάτε στο δεύτερο. Ναι. Εδώ υπήρξε το πρώτο. Ναι. Δεν του επέτρεψαν ούτε καν συμμετοχή. Από εκεί και πέρα πρέπει η αντιπολίτευση να απέχει. Αυτό του είπε. Ναι. Λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να μας διώξετε. Εντάξει, κάντε τη δουλειά σας. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι δημοκρατικό και δεν είναι μάλιστα σε παραλληλία με αυτά που δηλώνατε στην αρχή ότι θέλετε τη συνεργασία. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, εσείς πάτε τώρα στο δεύτερο. Εδώ δεν υλοποιήθηκε ούτε καν το πρώτο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές, να ευχαριστήσουμε και τον Αντώνη τον Μαρκούλη. Να πω κάτι, χάρη, ότι δεν πρέπει να ξεχνάει η δημοτική πλειοψηφία ότι είναι 25%. Ναι, καλά, σωστά. Έτσι, σωστά, δεν σωστά. Να το ξεχνάμε αυτό. Και δεν γιατί ήταν ποτέ Κυριακή... πάνω από το 50%, ήταν, είναι στο 44% επί του συνόλου. Η δεύτερη Κυριακή, η δεύτερη Κυριακή είναι προσθήκες, δεν είναι επιλογή πρώτη. Δεν είναι επιλογή, είναι το λιγότερο κακό. Έτσι, έτσι, σωστά, συμφωνώ πολύ. Είναι το λιγότερο κακό, διότι από τη στιγμή που οι πολίτες στην πρώτη Κυριακή επέλεξαν το 75% των πολιτών, επέλεξε κάτι άλλο το 75%. Άρα λοιπόν τη δεύτερη Κυριακή επέλεξε το λιγότερο κακό. Έτσι. Έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορούν να αντιληφθούν το αυτονόητο ότι πρώτα απ' όλα μια σκληρή αντιπολίτευση, ο Μαρκούλης ασκεί αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση. Δεν καταλαβαίνει η διοικούσα παράταξη ότι αν δεν έχεις ένα να σε κάνει σκληρή αντιπολίτευση, είναι ζήτημα χρόνου πότε θα πέσεις στο λάθος, στη διαφθορά και στα υπόλοιπα. Δεν το καταλαβαίνουν, το κέρδος σου είναι αυτό. Όσο σε κρατάει στο δρόμο, έχεις κέρδος εσύ αύριο μεθαύριο. Εμείς διαβάζουμε τώρα. Στο Δήμο Μελίκη, στο Δήμο Τάδε, στον. Περνάνε, λέει ο Ορκοτήλογος, τα σκύτουν τα φωτιά, εδώ έλλειμμα. Γιατί δεν είχαν σκληρή αντιπολίτευση να τους κρατήσει. Γιατί αυταδίασαν. Γιατί βγήκαν. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία έχει λογικές προτάσεις. Και λέει ότι πες με επιχειρήματα τι δεν έχεις. Αυτό το θα κατέβει κάπου υποψήφιος και. Είναι, πώς το λένε, είναι. Δεν τους αρμόζει και στο στυλ το γενικό. Πώς το λένε. Πάντως εγώ υπόσχομαι στον κύριο Βολιάδη, το μικρό ποτήρι από μένα θα το πει. Να ξέρετε. Λοιπόν, happy end. Κλείνουμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρκούλη. Και ευχαριστούμε και τον Τάσο που τον κουβαλήσαμε σήμερα εσπευρημένα στην Βέρεια. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, καλούμε έναν καμπάνι. Άσε φιλέ, αύριο.